τελειώνω με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, γιατί έχει σχέση και με τον κορονοϊό. Ίσως δεν το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, το γνωρίζουν αν έχουν κινήσει διαδικασίες οι ασφαλισμένες ιδιωτικές εταιρείες. Δυστυχώς δεν θα αποζημιωθούν καθόλου ή σχεδόν καθόλου για περίπτωση, στην περίπτωση που πληγούν από τον κορονοϊό. Είναι γραμμένα πολλά από αυτά στα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογράψει. Εμείς δεν έχουμε την άποψη ότι δεν πρέπει, πρέπει και πρέπει να αναπτυχθεί και παραπέρα συμπληρωματική ιδιωτική ασφαλιστική αγορά σε ένα δημόσιο αναδιανεμητικό σύστημα. Αλλά στην περίπτωση του κορονοϊού έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν κάνουν, όχι ότι δεν μπορούν, δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Σας το λέω όχι ότι έχει ευθύνη γι' αυτό, αλλά το οφείλετε να ενημερώσετε τον ελληνικό λαό και όταν συζητάμε άλλη φορά για το ασφαλιστικό, να ενημερώσετε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο ιδιωτικός ασφαλιστικός τομέας. Στο σύστημα υγείας στρέφεστε προς το ΕΣΥ και το δημόσιο σύστημα υγείας για να αντιμετωπίσει μια μεγάλη επιλή. Αλλά και στο ασφαλιστικό επίπεδο είναι το δημόσιο σύστημα το οποίο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το οποίο σε ιδιοληψίες ψάξαν να το βρείτε.